Γενικοί κανόνες έχουν την αξία τους, αλλά αυτή η αξία πάντοτε είναι μέσα σε κάποια πλαίσια. Χρησιμοποίησαν κάποια δεδομένα, τα οποία δεν είναι ακριβή. Και πιστεύω ότι στην δική μας προσπάθεια θα δείξουμε ότι ο συνάδελφος ο συγκεκριμένος τελικά έκανε αυτό που θα έκανε και κάθε ένας από εσάς. Κάπου πηγαίνουμε περίπου, ότι εντάξει, το δύσκολο περιστατικό μην το ακουμπήσουμε, έτσι. Έχει κακή προγνωστική αξία, αλλά ας μην το ακουμπήσουμε. Λοιπόν, ας αρχίσουν οι συνάδελφοι της υπεράσπισης. Θα συστηθούν μόνοι τους. Ναι, λέγομαι Δεμπεγιώτης Τρίφωνας, είμαι ιδιώτης στην Καλαμάτα. Λοιπόν, έγινε μια προσπάθεια από την πολιτική αγωγή, κύριε Πρόεδρε, να σας απλανήσει. Λοιπόν, αυτό το ακουμπάω και πηγαίνει μπροστά, ναι. Ναι, είναι τόσο ευαίσθητο. Ναι. Θα σας αποδείξουμε ότι ο γιατρός έκανε το καθήκον του. Θα σας αποδείξω ότι ο γιατρός προσπάθησε να κάνει το καθήκον του όσο καλύτερα μπορούσε και έκρινε ο ίδιος. Λοιπόν, έκανε μια εξέταση που μάλιστα και τα guidelines δεν ξεκαθαρίζουν ότι πρέπει πάντα να γίνει. Εδώ έγινε δύο φορές, έγινε ο δυναμικός έλεγχος και μας έδωσε πολύ σημαντικά στοιχεία. Έγινε διπλός και ποιοτικός ουροδυναμικός λοιπόν έλεγχος. Έγινε ακριβής διάγνωση μεικτής ακράτειας. Ποιος μπορεί να αρνηθεί ότι ήταν μια μεικτή ακράτεια αυτή που είδαμε και αυτή που μας περιέγραψε η ασθενής. Και εμείς είδαμε μια ίσης βαρύτητα συμμετοχή και των δύο τύπων ακράτειας. Και από την περιγραφή της ασθενούς δεν μπορεί να σηκώσει το εγγονάκι της, δεν μπορεί να πάει στην αγορά. Και είδαμε ότι οι πιέσεις διαφυγής ήταν ιδιαίτερα χαμηλές. Δεν ήταν ψηλές όπως ακούσαμε. Πάμε παρακάτω με αυτό. Επιπλέον διερεύνηση κρίνουμε ότι δεν θα άλλαζε την αντιμετώπιση. Την διερευνήσαμε, ήρθε από νευρολόγο, με διάγνωση. Την έχει δει ήδη ειδικός, νευρολόγος. Λοιπόν, διαγνωσμένη με μια πολύ ριζίτιδα. Τι άλλο θα μπορούσε να μας ξαναπεί, να την ξαναστείλουμε στον νευρολόγο. Λοιπόν. Το υπολοιπόμενο μετά από την ούρηση που αναφέρθηκε, ότι ήταν κάτι, αναφέρθηκε πολλές φορές, ότι ήταν κάτι σημαντικό κτλ. Κτλ. Δεν ήταν ιδιαίτερα υψηλό, δεν είναι πάντα αξιόπιστο, ειδικά στην ουροδυναμική που έχουμε ένα μεγάλο, στο τέλος της ουροδυναμικής εξέτασης, φαίνεται να είναι μεγάλο το πόλημα, η ουροδυναμική εξέταση γίνεται όπως γίνεται σε ένα δωμάτιο που καμιά φορά η γυναίκα με τα σωληνάκια κτλ. Δεν μπορεί να ουρήσει καλά, δεν μπορεί να αδειάσει καλά την κίστη. Δεν ήταν και τόσο αξιόπιστο αυτό το υπόλοιπα. Ούτε από το ιστορικό της καταλαβαίνουμε ότι είχε πάντα ένα μεγάλο υπόλοιμα. Δεν μπορεί να αξιολογηθεί η πραγματική χωρητικότητα της κίστης λόγω των πολλαπλών διαφυγών. Πολύ σημαντικό. Είχε πολλαπλές διαφυγές κατά τη διάρκεια της εξέτασης, της ουροδυναμικής εξέτασης. Και δεν πίστεψε ο γιατρός ότι είναι χαμηλής χωρητικότητας κίστη. Δεν ανέβαινε η πίεση στον, η ενδοκιστική. Είδαμε και μέχρι το σημείο που είχε επιτακτικότητα η γυναίκα να ουρήσει, η προσαρμοστικότητα ήταν καλή. Δεν φάνηκε από πουθενά ότι έχουμε χαμηλή προσαρμοστικότητα. Λοιπόν, ο πληρέστερος νευρολογικός έλεγχος δεν θα άλλαζε την αντιμετώπιση στους ασθενούς και θα φόρτωνε ασθενή με περιττές εξετάσεις. Πιστεύω ότι έφτανε αυτή η διερεύνηση. Έκανε δύο ουροδυναμικές εξετάσεις. Το είπαμε αυτό. Η διόρθωση της ακράτειας από προσπάθεια έχει πιθανότητα σε 70% να διορθώσει και την επιτακτικότητα σε ασθενείς με μεικτή ακράτεια. Και αυτό διότι ξέρουμε όλοι ότι η τακτικότητα πολλές φορές οφείλεται σε έναν ανοιχτό αφιένα, σε μια ανοιχτή ουρήθρα, η οποία προκαλεί
το αντανακλαστικό λοιπόν της σούρησης και έχουμε μια επιτακτικότητα στην ουροδοχοκίστη. Αυτό σκέφτηκε ο γιατρός μας και αυτό... Ναι. Την... Πίσω. Ναι. Βλέπετε, σε αναισθητοποιημένα ζώα, η ενεργοποίηση των ουρυθρικών αισθητικών ινών με φυσιολογικό ρόλο ενεργοποιεί το αντανακλαστικό της σούρησης. Έτσι ξεκινάει το αντανακλαστικό της σούρησης. Πολύ πιθανόν η κυρία αυτή είχε συνεχή ερεθισμό της ουρύθρας και αυτό της ξεκινούσε την υπερδαστηρία ουροδοχοκίστη. Λοιπόν, η ακράτη από προσπάθεια μπορεί να προκαλέσει ή να ενισχύσει, λοιπόν, την υπερλειτουργία του εξωστήρα. Προχωράμε. Πάμε ξανά. Πού είμαστε? Εδώ είμαστε. Λοιπόν, τώρα το εξάμηνο είναι οριακός χρόνος για την αξιολόγηση του τελικού αποτελέσματος. Είδαμε ότι ήρθε μαζί με το γιο της στους 6 μήνες και μας παραπονέθηκε ότι τα αποτελέσματα δεν ήταν αυτά που θα ήθελε κτλ. Αν και δεν είχε πλέον στρασακράτεια η κυρία. Το εξάμηνο λοιπόν είναι ακόμα μικρός χρόνος. Ακόμα περιμένουμε να βελτιωθεί μετά από 6 μήνες από την επέμβαση που κάναμε. Η δυσουρία απόφραξη που μπορεί να είναι τον γενεσιουργό αίτιο της επιτακτικότητας μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω με την πάροδο του χρόνου. Είναι πολύ νωρίς ακόμα για να κρίνουμε τον συνάδελφο. Η δολοξετίνη έχει χαμηλά ποσοστά επιτυχίας στη σοβαρή ακράτεια. Εδώ ήταν μια σοβαρή ακράτεια και η δολοξετίνη δόθηκε παρόλα αυτά. Τώρα η τιτλοποίηση που αναφέρθηκε είτε μια κυρία που με δυσκολία έτσι περπατάει λόγω του νευρολογικού της προβλήματος, δεν θέλαμε να τη φορτώσουμε με επιπλέον δόση. Δολοξετίνης είναι ένα φάρμακο που μπορεί να αντιζάλιζε, να έπεφτε, να χτυπούσε και να είχε κατάγματα και να είχαμε χειρότερα αποτελέσματα. Λοιπόν, η ιατρική κατάσταση ασθενούς, αρτηριακή υπέρταση δεν επέτρεπε την εύκολη τυλοποίηση της δόσης. Λοιπόν, η φυσικοθεραπεία είχε καλύτερα αποτελέσματα σε μέτριας ή ήπιας ακράτειας. Εδώ πέρα η φυσικοθεραπεία δεν περιμέναμε. Ποιος θα περίμενε από μια τέτοια ακράτεια, από την κυρία, με τη φυσικοθεραπεία να βελτιωθεί? Και η βαθμολογία 2/5 στην κλίμακα Οξφόρδης δεν ενδείκνυται για φυσικοθεραπεία, με επίσημα δεδομένα. Όσο για την απώλεια βάρους, δεν ξέρω πόσες γυναίκες έχετε δει που έχουν αυτά τα προβλήματα και τους λέτε να χάσετε μερικά κιλά και έρχονται μετά από λίγο αδύνατες. Οι διαφορές μεταξύ των κλινερικών είναι μικρές. Δοκιμάστηκε συνολικά για 8 μήνες. 5 συν 2, 7 μήνες με τα αντιχολινεργικά. Πόσο πια να περιμένουμε και να δοκιμάσουμε πόσα ακόμα? Η διάρκεια της φαρμακοθεραπείας λοιπόν ήταν επαρκής. Η προσέγγιση, κατά τη γνώμη μας λοιπόν, ήταν σχεδόν μονόδρομος της επέμβασης. Λοιπόν. Για κάτι άλλο μας κατηγόρησαν, να θυμάμαι, ότι δεν ενημερώσαμε σωστά τον ασθενή από πού ήταν αυτό το συμπέρασμα αυτό. Από πού το είδανε ότι δεν ενημερώσαμε σωστά την ασθενή μας. Η ασθενής μας ενημερώθηκε πολύ σωστά. Ήξερε ότι οι ταινίες ελεύθερης τάσης δεν είναι πάντα το μαγικό πράγμα, ότι μπορούν να προκαλέσουν κάποιες επιπλοκές, ότι μπορεί να έχουμε κάποια επιτακτικότητα κτλ. Και μάλιστα να τονίσω ότι διορθώθηκε η στρες ακράτεια της κυρίας που είχε αναφέρει «Δεν μπορώ να σηκώσω το εγγονάκι μου», έτσι, γι' αυτό το λόγο. Λοιπόν, όσο για την ταινία ελεύθερη στάση θα μιλήσω στον άνθρωπο. Καλημέρα σας. Μιχάλης Γιώργος λέγομαι, ιδιώτης είμαι στην Αθήνα. Εγώ δεν θα χρειαστώ τις διαφάνειες. Τρία πράγματα θέλω να πω βάσει αυτών των επιχειρημάτων που ακούστηκε από το κατηγορητήριο. Όσον αφορά για το αν έπρεπε να χειρουργηθεί αυτή η γυναίκα ή δεν έπρεπε, αν έπρεπε να πάμε πιο συντηρητικά και μετά στο χειρουργείο. Θεωρώ ότι με το ιστορικό της
εξαντλήσαμε τα περιθώρια της συντηρητικής αντιμετώπισης. Ένα αυτό. Δηλαδή, πήρε τα φάρμακά της, τα πήρε για αρκετό χρονικό διάστημα, έγινε το χειρουργείο και από εκεί και μετά ήρθε όντως νωρίς στο εξάμηνο να διερευνηθεί ξανά. Το γεγονός ότι ίσως περίμενε μέσα στο εξάμηνο τα θεαματικά αποτελέσματα, που υπήρχαν αποτελέσματα, εδώ εντάξει, μπορεί να έχουμε ένα μικρό ερωτηματικό για το θέμα της ενημέρωσης, αλλά σε αυτό μπορεί και να ενημερώθηκε. Δεν το ξέρουμε. Δηλαδή, στηριζόμαστε στα λόγια του γιατρού και στα λόγια της ασθενούς. Το άλλο, μας είπατε για ποιο λόγο δεν προχωρήσαμε σε άλλου τύπου χειρουργική αποκατάσταση. Δηλαδή, έχουμε μια γυναίκα η οποία είναι παχύσαρκη και αντί πάμε σε ένα πιο βαρύ χειρουργείο. Κάνουμε augmentation. Σε μια κίστη που ούτως ή άλλως βλέπουμε ότι έχουμε διατηρήσει την προσαρμοστικότητά της. Οπότε, να κάνουμε augmentation για ποιο λόγο. Να κάνουμε injection με κολαγόνο. Δηλαδή, τι, αυτή την κίστη που ούτως ή άλλως δεν λειτουργεί καλά, να την κάνουμε εντελώς ρυκνή. Και χώρια, αν βάλουμε και το κολαγόνο στην ουρήθρα, δηλαδή βάζουμε κάτι μόνιμο, κάτι που δεν βγαίνει και δημιουργούμε ένα υποκυστικό κόλλημα, το οποίο θα επιδεινώσει εντελώς την κατάσταση. Άρα, και τελευταίο είναι το εξής, ότι έχουμε μία γυναίκα που είπατε ότι να δώσουμε 3 αντιχολινερικά. 3 αντιχολινερικά σε μια γυναίκα η οποία έχει ένα νευρολογικό πρόβλημα. Γιατί δεν διερευνήθηκε, μα μας ήρθε. Μας είπαν ότι είχε ριζίτιδα. Άρα η διερεύνηση μπορεί να ήταν ελλειπής ήδη από τον νευρολόγο. Αλλά θα έδινε λύση παραπάνω. Δηλαδή πήγαινε, κάνει νευρολογική εκτίμηση και έλα και δεν έχει νόημα. Επίσης, όσον αφορά το θέμα της φυσικοθεραπείας, σε αυτή την κίστη, σε αυτό το πυρηνικό έδαφος, τι είδους δηλαδή φυσικοθεραπεία θα απέδιδε. Τι είδους αλλαγή των συνηθειών της, γιατί είδα απώλεια βάρους, είδα διακοπή της καφεΐνης, δηλαδή όλα αυτά θα είχαν σημαντικό αποτέλεσμα σε αυτή την ασθενή. Όχι, αντικειμενικά να το πάρουμε. Επίσης, είδα το εξής, ότι βασιστήκαν το κατηγορητήριο στα δεδομένα που δίνουν τα guidelines. Τα δεδομένα που δίνουν τα guidelines και μετά είπε πάλι το κατηγορητήριο ότι ξέρετε, η θεραπεία πρέπει να είναι εξατομικευμένη. Τελικά τι ακολουθούμε, τα guidelines ή το περιστατικό που έχουμε μπροστά μας. Σίγουρα είναι ένα δύσκολο περιστατικό. Σίγουρα είναι ένα περιστατικό το οποίο είναι επιπλεγμένο, αλλά δεν νομίζω ότι ξέφυγε ο γιατρός από τη βασική αρχή που ήταν ότι είχε μια γυναίκα απέναντί του δραστήρια, μια γυναίκα η οποία ήθελε να αποφύγει το πρόβλημά της. Και αν βάλουμε αντικειμενικά τα πράγματα κάτω, εάν ρωτήσουμε τον οποιονδήποτε με αυτό το πρόβλημα ακράτειας, που το αν ήταν τελικά υπερίσχυε η επιτακτικότητα ή υπερίσχυε η ακράτεια προσπαθίας, αυτό είναι που συζήτησε. Γιατί, αν δούμε τα papers, θα δούμε ότι εάν θεραπεύσεις την ακράτεια προσπαθίας, κατά 70% θεραπεύεις και την επιτακτικότητα. Άρα, ήθελε υπομονή. Αυτό έπρεπε να εξηγηθεί στον ασθενή. Ότι έπρεπε να περιμένει και για το υπόλοιπο που λέτε ότι ήταν μεγάλο, δεν νομίζω. Έχεις μια μεγάλη επιτακτικότητα. Σε αυτό δεν νομίζω ότι διαφωνούμε. Άρα αυτή η επιτακτικότητα δεν μπορεί να αξιολογηθεί το υπόλοιπο το οποίο βρίσκεται. Άρα ήθελε υπομονή. Πιστεύω λοιπόν ότι ο γιατρός καλώς έπραξε και χειρουργικά και φαρμακευτικά.